πάνε. Τουλάχιστον αυτό λένε οι διοργανωτές, οι οποίοι και σήμερα έδωσαν μια συνέντευξη τύπου και είπαν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Περιμένουν πάρα πολύ κόσμο, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη. Κάθε 5 λεπτά θα αναχωρεί και από ένα πούλμαν, το οποίο θα έρθει στην Αθήνα. Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή το μεσημέρι. Η κεντρική εξέδρα θα στηθεί στο ύψος της Ερμού, όπου ο ομιλητής που θα είναι πάνω στην εξέδρα θα βλέπει τη Βουλή και οι συγκεντρωμένοι θα έχουν πλάτη τη Βουλή, για να καταλάβει ο κόσμος πώς θα είναι στημένη η εξέδρα του συλλαλητηρίου. Άρα στο κάτω μέρος της πλατείας του Συντάγματος. Ακριβώς. Θέλουν οι διοργανωτές να απλωθεί στην Οδό Φιλελλήνων και Πανεπιστημίου και στην Όθωνος, αλλά όμως η αστυνομία έχει βάλει τα δικά της, τις δικές της οριογραμμές. Γιατί? Γιατί στα προπήλαια έχουν συγκέντρωση την ίδια μέρα αντιεξουσιαστές. Η γραμμή, το όριο, τα σύνορα μεταξύ των δύο συγκεντρώσεων, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική επιχείρηση και τον πονοκέφαλο πια που θα έχουν, 5.000 αστυνομικοί που θα είναι εκεί, θα είναι να μην έρθουν κοντά οι δύο αυτές συγκεντρώσεις. Το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και οι αντιεξουσιαστές. Γι' αυτό και στην Αμερική θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, λεωφορεία και πούλμαν των ΜΑΤ, όπου δεν θα αφήνουν κουνούπι να περάσει από τη μία ή από την άλλη κατεύθυνση κανένας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, έχει επιστρατευτεί όλο το δυναμικό της αστυνομίας για αυτές τις περιπτώσεις, ελικόπτερα, θα είναι 5.000 αστυνομικοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι ένα δύσκολο διήμερο, γιατί οι εκδηλώσεις αρχίζουν από το Σάββατο, από μεθαύριο, γιατί έχει εκδήλωση αντιεξουσιαστών για το θέμα των ημείων το Σάββατο το απόγευμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αστυνομικοί θα βρίσκονται από το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή το βράδυ επιποδός. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν λέει μέχρι τώρα η αστυνομία πού θα είναι τα πούλμαν που θα μεταφέρει τους συγκεντρωμένους από τη Θεσσαλονίκη, για ευνόητους λόγους. Δεν θα είναι παρατεταγμένα, για παράδειγμα, στην λεωφόρο Συγκρού. Έτσι. Το μετρό θα είναι κλειστό, το Σύνταγμα, η Ομόνοια και η Πανεπιστημίου. Όποιος θέλει να πηγαίνει στην Αθήνα θα πηγαίνει από τους σταθμούς της Συγκρού, του Φίξ ή της Ακροπόλεως, που θα παραμείνουν ανοιχτοί. Δηλαδή ο Ευαγγελισμός θα είναι ανοιχτός. Γιατί αν συζητάμε για, ένα τόσο μεγαλειώδες συλλαλητήριο όπως αυτό που προετοιμάζεται, έχω την αίσθηση ότι και στον Ευαγγελισμό θα φτάνει. Στο Σύνταγμα θα είναι κλειστό. Δεν μπορεί ναι, να αυτό κάνει. Λέω. Ο Ευαγγελισμό θα μείνει ανοιχτό. Γιατί και εκείνο είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Εντάξει, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμο δεν πρέπει να φοβηθεί. Όποιο θέλει να εκδηλώσει το πατριωτικό του συνέστημα στο θέμα αυτό, δεν θα πρέπει να φοβηθεί. Δεν νομίζω ότι το συλλαλητήριο αυτό θα είναι ένα επικίνδυνο συλλαλητήριο. Ίσως πραγματικά να έχουμε κάποιες. Ίσως να έχουμε κάποιες εντάσεις, αλλά θεωρώ ότι η αστυνομία θα καταφέρει να επιβάλλει την τάξη. Αυτό λένε πιστεύω και οι διοργανωτές, καλούν την αστυνομία. Ότι αν έχουμε κάποιες εντάσεις θα είναι στις παρυφές του συλλαλητηρίου. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε δει συγκεντρώσεις που κάπου στα προπήλαια, ας πούμε, δημιουργείται αιστεία επεισοδίων που την προκαλούν τα άκρα. Ναι, την προκαλούν τα άκρα. Δηλαδή κάποιοι ακροαριστεροί με κάποιους ακροδεξιούς μπορεί εκεί στα άκρα του συλλαλητηρίου να... Για την τιμή των όπλων. Ναι, για την τιμή των όπλων, γιατί ό,τι... Ναι, να συγκρουστούν. Εγώ πιστεύω και εύχομαι να είναι ένα ειρηνικό συλλαλητήριο, να πάει όποιος κόσμος θέλει. Κόσμος με τα παιδιά, με την ελληνική σημαία στο χέρι, να διαδηλώσει αν το επιθυμεί και να μην έχουμε όλο αυτό το φόβητρο ότι που θα έρθουν αυτό, που θα γίνουν συγκρούσεις, που θα οι αντιεξουσιαστές, που οι ακροδεξοί. Γιατί αυτό αμαυρώνει και την διάθεση κάποιων ανθρώπων. Και το συλλαλητήριο θα μιλήσει. Και το νόημα του συλλαλητήριου θα μιλήσει. Βλέπουμε πάντως ότι ο κρατικός μηχανισμός. Μισό λεπτό, Βασίλη μου. Θα μιλήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα μιλήσει επίσης. Όταν λες θα μιλήσει, δεν έχω καταλάβει. Θα είναι εκεί. Θα παραστεί. Θα είναι εκεί. Είσαι βέβαιος ότι θα παραστεί ο ίδιος ο Μίκης. Θα είναι εκεί. Θα είναι ο συνταγματολόγος, ο Γιώργος. Ακριβώς αυτό λένε. Ότι θα είναι εκεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Επίσης θα μιλήσει ο συνταγματολόγος ο Γιώργος Κασιμάτης και θα απευθύνουν χαιρετισμό οι Μητροπολίτες της Σύρου, της Χίου και της Δράμας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είδομε. Για πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να σας πω το διαγωνισμό. Να πάμε